Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ανοίγω ένα βλογκάκι, θα το κρατήσω λογικά σήμερα και αύριο, δύο μερούλες. Τελευταίες μέρες του Γενάρη, αυτός ο Γενάρης πια πόσες μέρες θα κρατήσει, τι γίνεται, παιδιά μου, μοιάζει ο Γενάρης λες και έχει κρατήσει 3 μήνες. Δεν ξέρω, αλήθεια, θέλω να φύγει ο Γενάρης επιτέλους, άντε, να μπει ο Φλεβάρης, Μάρτης, μετά να μπούμε να πλησιάζει το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάω να κάνω πρωινό, να σας το δείξω, και μετά θα πάμε βολτούρα, θα κάνουμε ένα καφέ λογικά από το σπίτι. Έβαλα παγάκια σήμερα το πρωί, πριν κάνα μισά ώρα τα έβαλα. Ξέχασα να βάλω χθες παγάκια για να κάνουμε καφέ για τη βόλτα μας. Και έβγαλα και μπούτια κοτόπουλου πριν από λίγο, πάρα πολύ ωραία. Καλά πήγε αυτό, δεν τα έβγαλα ούτε αυτά από χθες το βράδυ. Τέλος πάντων, και ελπίζω τουλάχιστον να γίνουν τα παγάκια μέχρι μετά καμιά ωρίτσα, πόσο είναι, για να κάνουμε ένα καφέ μαζί για τη βόλτα μας. Αυτά. Και έχει υπέροχη μέρα σήμερα, φουλ ήλιο, τρομερή μέρα. Ούτε κρύο, τίποτα, τίποτα. Καλοκαίρι σήμερα ο καιρός. Ετοιμάστηκα. Το πρωινό μου δεν σας το έδειξα, αλλά θα σας βάλω ένα screenshot εδώ πέρα από το TikTok, γιατί ξεχάστηκα, πίναγα και απλά ίσα που το έβγαλα και στο TikTok και κάτσα και έφαγα, παιδιά, γιατί και δεν προλάβαινα κιόλας. Λοιπόν, ο Ανέση έχει ξεκινήσει ήδη με τα μικρά, πάνε παιδική χαρά, και ξεκινάω και εγώ τώρα σε λίγο, απλά θέλω να κάνω ένα καφέ, παπούτσια να φορέσω, απλά τα παιδιά, η Λιδία κυρίως βιαζότανε, οπότε ξεκινήσανε και θα τους πετύχουν στο δρόμο λογικά ή όταν φτάσουν, θα φτάσω και εγώ τέλος πάντων στην παιδική χαρά, θα πάμε παιδική χαρά να παίξουν. Αυτά, κάνω ένα καφέ, ελπίζω να έχουν γίνει τα παγάκια και μετά θα γυρίσουμε να μαγειρέψουν το μεσημεριανό μας, έχω βγάλει μπούτια κοτόπουλου να ξεπαγώσουν. Αυτά. Έκανα το καφεδάκι μου και πάω να τους προλάβω, γιατί την παλεύει με τα ζουζούνια και τα δύο, όπως δεν την παλεύω κι εγώ. Οπότε πάω να προλάβω να πάρω το καρότσι, να κρατάει μόνο δηλαδή, γιατί πάμε με τα πόδια στην παιδική. Αυτό το παιχνίδι το παίζαμε κι εμείς όταν ήμασταν μικρά, που πατάς με το ένα πόδι στο 1, με τα δύο πόδια στο 2-23, με το ένα πόδι πάλι στο 4 κτλ. Κτλ. Τις Λιδίας βέβαια της άρεσε να το κάνει έτσι και να μετράει τους αριθμούς. Πήγαινε ανάλογα τον αριθμό και χοροπήδαγε απλά επάνω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε έρθει να παίξει, και έπαιξε αρκετή ώρα και σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήρθαμε στην άλλη την παιδική χαρά, θα σας πω, γιατί εκεί πέρα που ήμασταν γινόταν χαμός, πραγματικά χαμός. Στην αρχή ήταν κάτι παιδάκια που παίζανε μπάλα και πήγανε να χτυπήσουν το Χρήστο 2 φορές, αλλά μετά εντάξει πήγανε και πράγιζανε έξω από την παιδική χαρά, αλλά μετά εννοείται μαζευτήκανε και αυτά μέσα στην παιδική χαρά. Απλά δεν παίζανε με την μπάλα γιατί ήταν κάτι πρεζάκια. Περιμένετε γιατί κυνηγάμε και τα μικρά, τη Λιδία βασικά, γιατί έχει και ένα άλλο παιδάκι τώρα εδώ. Λοιπόν, τώρα φύγαμε από εκεί γιατί ήταν κάτι πρεζάκια και ήρθε και στον χώρο, θα σας βάλω φωτογραφία εδώ πέρα να δείτε το στον χώρο, για τον έναν ο οποίος είχε πέσει κάτω στο πάτωμα και με το κεφάλι κάτω, δηλαδή δεν είναι εικόνα αυτή για παιδιά. Και ναι, και στην αρχή ήταν 4-5 οι οποίοι πλακωνόντουσαν κιόλας. Και δεν είναι εικόνα αυτή και δεν χαρήκαμε και εμείς τη βόλτα μας, οπότε φύγαμε και ήρθαμε εδώ πέρα στην άλλη την παιδική χαρά. Ας μην είναι τόσο ok, γιατί εκεί πέρα μας αρέσει που παίζει και ο Χρήστος, τέλος πάντων, και ήρθαμε εδώ πιο κάτω που είναι αυτή. Και τι άλλο θέλω να σας πω, τέλος πάντων αφήστε το αυτό το κομμάτι, ήρθαμε εδώ πέρα και είναι ήσυχα, δεν έχει κανένα, μόνο τα παιδάκια και τα λοιπά. Okay. Έρχονται, φεύγουν παιδάκια και παίζουν με τη Λιδία, ξαναφεύγουν, ξαναέρχονται, αυτό. Λοιπόν, και ήταν μια συνδρομήτρια που μένει και απέναντι. Την είχαμε δει και την προηγούμενη φορά μια που είχαμε πάει εκεί πέρα. Σας είχα πει κιόλας ότι την είχαμε δει με το μηχανάκι της τότε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έλα! Έλα! Τι ωραίο! Ευχαριστώ! Πήγαινε με φέρε μου κι άλλα. Όχι! Όχι! Πάρτε. Μου το πήρε πίσω. Λοιπόν, και μου έδωσε κάτι σε μπουάν, γιατί είναι καμαριέρα και δουλεύει σε ξενοδοχείο.
Και μου έδωσε και δύο κουβέρτες που δεν τις ήθελε, οι οποίες είναι από σκλαβενίτη αυτές οι κουβέρτες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Της είπα και ευχαριστώ. Μου έφτιαξε και τη διάθεση, γιατί μου είπε ότι δεν φαίνομαι όσα κιλά είμαι, ότι φαίνομαι λιγότερα. Μου λέει σε κάνω για 80 κιλά κάπου εκεί. Μου λέει δεν φαίνεται αυτό το πόσο είσαι που μας λες. Και μου έφτιαξε τη διάθεση. Σε ευχαριστώ, σου κάνω καρδούλα. Σε ευχαριστώ. Αυτά. Και μας βλέπει εδώ πέρα στο YouTube και με φώναξε και πήγα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα δούμε, γιατί έχει περάσει παιδιά και η ώρα. Τι ώρα είναι? Παιδιά, έχει πάει 3:20 και εγώ ακόμα δεν έχω κάνει το φαγητό στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραία, καλά πήγε αυτό. Τέλος πάντων, τα μικρά τουλάχιστον έχουν φάει πριν βγούμε βόλτα. Και θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Σε πόση ώρα θα φύγουμε, γιατί δηλαδή έρχονται παιδάκια και παίζουν, και μετά έρχεται άλλο παιδάκι και θέλει να παίξει και με το άλλο παιδάκι που έρχεται και δεν θέλει να φύγει. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Η Λιδία και από τις δύο παιδικές χαρίς που πήγαμε μάζεψε λουλουδάκια και ήθελε μετά να τα βάλουμε σε βάζο με νερό, και εννοείται και αυτό κάναμε, τα βάλαμε σε βάζο με νερό, και μάζεψε και αρκετούτσικα και στη διαδρομή όταν γυρίζαμε σπίτι, στη μισή διαδρομή που περπάτηκε, γιατί μετά ήθελε αγκαλιά από τον Ανέστη. Πώς το λένε, μάζεψε και εκεί πέρα κάτι λουλουδάκια και τα βάλαμε μετά στο σπίτι σε βάζο, θα σας τα δείξω. Ο Χρήστος κοιμήθηκε, οπότε είχαμε λίγη ησυχία. Και εδώ πέρα έπαιζε με αυτά τα παιχνίδια που έχει στην παιδική χαρά. Και πήραμε το δρόμο μετά από αρκετή ώρα το δρόμο της επιστροφής. Εγώ είχα το Χρήστο με το καρότσι και ο Νέσης μπροστά τη Λιδία. Αγκαλιά! Έχουμε έρθει στο σπίτι και βάλαμε σε βάζο τα λουλούδια όλα που μάζεψε η Λιδία. Φίλοι, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάλαμε και νεράκι. Και βάλαμε τα λουλουδάκια όλα που μάζεψε η Λιδία και τις δύο παιδικές χαρές. Και άναψε το θερμοσύφωνο να κάνουμε μπάνιο όλοι μετά, ένας με σειρά. Οπότε θερμοσύφωνας νωρίς αναμένω σήμερα. Και έβαλα τώρα τα μπούτια να βράσουνε το κοτόπουλο, τα μπούτια κοτόπουλου. Θα κόψω πατάτες και θα τις βράσω για αυτές. Θα τα βάλω μετά όλα στη γάστρα να πάρουν απλά χρώμα. Δεν είχα το καπάκι, θα βάλω τη γάστρα όσο με κλειστό το καπάκι. Θα είναι βρασμένα, θα θέλω να βάλω χρώμα. Βάλω ρίγανη, λάδι, λεμόνι, πιπεράκι και έτοιμο το φαγητό, και θα γίνει και γρήγορα. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Ήπια και το καφεδάκι μου, πολύ ωραία. Η Λιδία έκοψε από ένα δέντρο και αυτά εδώ, τα οποία μυρίζουν σαν πορτοκάλι. Μυρίζουν σαν μανταρίνι. Τι είναι αυτά, γιατί βγαίνουν τόσο μικρά? Ήταν ένα δεντράκι κοντό, όλο τέτοια. Τώρα τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Να κόψουμε ένα. Να κόψουμε ένα ή θα γκρινιάζεις? Να κόψω? Να κόψω. Ωραία, θα κόψω. Δεν γκρινιάζει που το κόψα μετά. Είναι μάλλον δεντράκι που πήγαν να γίνουν πορτοκάλια, αλλά δεν βγήκανε ποτέ γιατί έχει παραμείνει μικρό. Ή είναι κάποια άλλη ράτσα και λέγεται κάπως. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Απλά τα είδε η Λιδία και τα άκοψε. Αυτά. Δεν άργησε να γίνει το φαγάκι μας, γιατί έβαλα σε δυνατή έτσι, θερμοκρασία το μάτι και έβρασα πατάτες, έβρασα και τα μπούτια και μετά τα βάλα στη γάστρα να πάρουν χρώμα. Έφτιαξα και μια σαλάτα. Σε ένα μισά ώρα είχε να γίνει και έτσι στο φούρνο, είχαν πάρει χρωματάκι, οπότε μια χαρά κάτσαμε και φάγαμε. Και έτσι είναι και σερβιρισμένο, λεμονάτο, με μουσάρδα μέσα κτλ. Υπέροχο, υπέροχο. Καλημέρα, καλημέρα για επόμενη μέρα. Ηλιόλουστη μέρα και σήμερα. Καλοκαιρινή μέρα και σήμερα. Το βράδυ, παιδιά, όμως κάνει ένα κρύο. Τα βράδια εγώ τουρτορίζω. Τα βράδια κρυώνω πάρα πολύ πλέον, δεν ξέρω. Ναι. Θέλω 3 κουβέρτες για να κοιμηθώ το βράδυ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πραγματικά. Πρέπει να ανοίξει κοντίσιο να πεις ότι θα είμαι καλά. Αλλά μετά σκάς κιόλας. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι φάση είναι αυτός ο καιρός τώρα, αλλά την ημέρα είναι καλοκαίρι.
από το απόγευμα και μετά ξεκινάει λίγο ο χειμώνας. Λοιπόν, πάω να φάω πρωινό. Δεν ξέρω ακόμα τι θα φάω, θα δω, μπορεί να κάνω το στάκι. Μετά θέλω να κάνω ένα κέικ πορτοκάλι. Δεν κάνω κάτι το ιδιαίτερο με το κέικ, όπως το φτιάχνω, όπως σας έχω δείξει. Απλά αντί να βάλω γάλα, θα βάλω μία κούπα χυμό πορτοκαλιού. Θα στύψω το πορτοκάλι. Μέχρι να γεμίσει όλη η κούπα. 2-3 πορτοκάλια, όσο χρειαστεί, ανάλογα τα πορτοκάλια. Και τι άλλο. Αυτά θα σας το δείξω μετά έτοιμο. Θέλω να το κάνω και στη φόρμα. Χριστά, δεν έχω πιει καφέ, δεν τίποτα, τίποτα. Δεν πίνω και κάθε μέρα καφέ, τέλος πάντων. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να προσπαθήσω να το κάνω και στην κανονική τη φόρμα του κέικ, αλλά εμένα πάντα μου κολλάει και δεν μου βγαίνει μετά από εκεί πέρα. Γιατί δεν την αλευρώνω, φωτειρώνω καλά, καταλάβατε. Και μου τσουπάει πάντα αυτή η φόρμα, που την μπορεί να κάνω στη φόρμα σιλικόνης. Να κάνω για κανένα μικρό μάφιν. Θα δω. Θα δω πώς μου βγει. Και κάθομαι με τα ζουζούνια. Θα βάλω κανένα πλυντήριο γιατί έχει ωραία μέρα, όπως σας είπα. Αυτά. Για πρωινό έφαγα το στάκι με πάριζα και τυρί. Και πάμε μετά να σας δείξω τι έφτιαξα. Έφτιαξα λοιπόν κέικ πορτοκάλι. Όπως σας έχω δείξει, μία κούπα ζάχαρη, μία κούπα λάδι, τρία αυγά, βανίλιες δύο. Αντί για γάλα έβαλα μία κούπα πορτοκάλι και ξύσμα από πορτοκάλι και μία φαρίνα και βγήκε υπέροχο. Ζάχαρη σας είπα μία κούπα ή δεν σας είπα, τέλος πάντων. Το χώρισα εδώ πέρα στις σιλικόνες τα δύο, το ένα που είναι το κανονικό το κέικ και στα μικρά τα μάφιν. Και στο μεγάλο κενό και δεν βολεύομαι καθόλου, οπότε δοκίμασα μήπως τελικά μπορούσα να το ξεκολλήσω, αλλά δεν πέτυχε. Γίνανε τα μάφινς εδώ πέρα υπέροχα. Όλο αυτό το κέικ πορτοκάλι, όλα αυτά γίνανε υπέροχα, πραγματικά η γεύση ήταν τρομερή. Αυτό πέτυχε γιατί ήταν σε σιλικόνη και αυτό που δεν πέτυχε ήταν το συγκεκριμένο. Δεν ξανακάνω συγκεκριμένη φόρμα, μόνο για χαλβά την έχω. Απλά ναι, την είχα πάρει από τζάμπο και δεν με είχε βολέψει καθόλου στα κέικ. Εν τω μεταξύ δείτε πόσο μαλακό είναι το κέικ, πόσο αφράτο, πόσο τέλειο. Πω. Εντάξει, δείτε εδώ, λες και με το εμπορίο, πραγματικά είναι τόσο μαλακό, υπέροχο. Αυτά, σας ζάλισα με το κέικ, πάμε τώρα στο ψωμί. Έφτιαξα και ψωμί. Ναι, για να έχουμε για τις επόμενες μέρες. Το άφησα εδώ πέρα να φουσκώσει. Μετά αφού φούσκωσε το έπλασα λιγάκι εκεί πέρα με λίγο αλευράκι. Το έβαλα στη γάστρα. Όπως σας έχω πει, σας έχω δείξει και άλλες φορές και σας έχω πει και από πού έχω δει τη συνταγή, σας έχω βάλει link στο βίντεο από κάτω κτλ. Και βγαίνει τρομερό. Και εδώ πέρα είναι πανέτοιμο, το άφησα στη σχάρα, μια χαρά. Ο καιρός, παιδιά, χάλασε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, γιατί okay, χειμώνα έχουμε. Αλλά ναι, έφυγε και ο ήλιος, έχει συννεφιάσει. Τώρα θα δείξει τι καιρό θα κάνει πιο μετά. Μήπως βρέξει κιόλας. Θα δείξει. Μόλις γυρίσαμε, είχαμε πάει λίγο σούπερ και πήραμε χοιρινό κρέας για να κάνουμε αυτό με το πρασοσέλινο που φτιάχνω. Γιατί ο Νέσης το ήθελε σήμερα αυτό το φαγητό πάρα πολύ. Εγώ στο μυαλό μου να κάνω χάντρες σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα κάνω χάντρες αύριο. Αυτά. Οπότε θα μαγειρέψω τώρα αυτό, χοιρινό με πράσο, σέλινο κτλ. Θα σας δείξω λίγο τι πήραμε, το κρέας αυτό, γιατί δεν είχα ξεπαγώσει. Αλλιώς είχα ξεπαγώσει γιατί έχω κρέας στο ψυγείο, αλλά δεν το είχα βγάλει να ξεπαγώσει γιατί δεν ήξερα ότι ήθελε αυτό το φαγητό και πραγματικά το αρέσει πάρα πολύ, οπότε εννοείται θα το κάνω. Οπότε τώρα πάμε να κόψουμε μαζί τα λαχανικά κτλ. Και το κρέας να το φτιάξουμε και να κάτσουμε σε λιγάκι να φάμε. Έχουμε και το ψωμάκι, βγήκε τέλειο, λαχταριστό, αφήστετο και το κέικ τρομερό. Αυτά. Αυτά είναι όσα πήραμε το σούπερ μάρκετ, σκόρδα που δεν είχα, είχαν τελειώσει. Σοκολάτα λευκή, δεν ξέρω που κολλάει εδώ πέρα, τη φάγανε, εγώ δεν έφαγα σοκολάτα. Λοιπόν, το χοιρινό το κρέας εδώ πέρα. Και να, πόσο λέει, 6 ευρώ και 66 λεπτά, 1 κιλό για 120 γραμμάρια, χοιρινό μπούτι, μάλιστα. Αυτά. Λέει και την ημερομηνία τη σημερινή, τέλος πάντων, λοιπόν. Και το σέλινο που δεν είχα. Λοιπόν, πράσα είχα, έβαλα και σπανάκι αυτή τη φορά και βγήκε τρομερό.
Δεν το έκανα μόνο με πράσα και σέλινη όπως την προηγούμενη φορά. Σήμερα έβαλα και σπανάκι και βγήκε τρομερό αυγολέμονο, φοβερό. Εγώ που έλεγα θα βρέξει χθες, έκανα όνειρα εγώ, λέω θα πέσει και θερμοκρασία, θα ρίξει λέω και χιόνι. Μόνη μου το ζούσα χθες πραγματικά, αφού βλέπω παντού χιόνια στη τηλεόραση, σε όλους, σε όλες τις περιοχές στην Αθήνα και τέτοιο, όπου χιονίζει τέλος πάντων. Ναι, μόνη μου το ζούσα. Τίποτα. Ήλιος. Τι κάνετε, η επόμενη μέρα, μεσημεράκι πάει. Και έχω φτιάξει στο χωρίστο τώρα κρέμα να φάει, βασικά κρέμα, φαγητό, αλλά το έχω κάνει σε κρέμα. Εδώ είναι. Είναι πεπονάκι. Απλά το έχω περάσει στο μούλιτε γιατί έχει μέσα σπανάκι και διάφορα άλλα έτσι λαχανικά. Και φοβάμαι μην το κολλήσει τέλος πάντων στο λαιμό, οπότε κάποια πράγματα ακόμα του τα λέθω. Δεν θες αλήθεια τον κοφρέτα? Ναι. Θα το φας? Όχι. Όχι, ωραία. Αυτό που λέτε, φοβάμαι μου το κολλήσει. Κάποια συγκεκριμένα τρώει πάρα πολλά σε κομμάτια γενικά ο Χρήστος. Γιατί τρώει από 4 μηνών κρέμες κτλ. Και από 6 μηνών τον είχα βάλει λίγο νωρίτερα σε κομμάτια κτλ. Και τρώει τα πάντα εκτός από το κρέας που το αλέθω ακόμα. Γιατί φοβάμαι εγώ. Βγάζει και άλλο δόντι εδώ πέρα πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τον πόνο που έχει το παιδί. Είναι τώρα το 8ο δόντι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Οπότε είμαστε λίγο περίεργα με τα δόντια του και τα λοιπά. Κάνω τώρα μακαρόνια για να κάνω μια τόνο μακαρονάδα να φάμε για μεσημέρι. Αυτά. Τόνο μακαρονάδα λοιπόν, με αγκουράκι μέσα. Ντομάτα, ντοματίνια, κρεμμύδι, τυρί, κίτρινο, μαγιονέζα, ξύδι, αλάτι, αυτά νομίζω. Βρέχει, εντάξει. Οι δρόμοι είναι βρεχμένοι. Και κάνει και κρύο. Και το όνειρό μου για χιόνια, καλά όνειρο θα μείνει, αλλά εντάξει, θα βλέπω στον ύπνο μου χιόνια. Μόνη μου. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ υγρασία έξω, παιδιά, και είναι ψηλόβροχο, δεν είναι έντονη η βροχή, είναι αυτό το ψηλόβροχο που αν ήμασταν σε άλλο μέρος, θα χιόνιζε. Να πέφτει λίγο θερμοκρασία ακόμα και θα χιόνιζε. Εδώ πέρα που έχει αυτή την υγρασία, δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτά είναι βράδυ. Έχουμε φάει και το βραδινό μας. Εγώ φάγα ένα έτσι γιορτάκι με δημητριακά που είναι το Super Spoon που λέγεται αυτό. Έχει ξυπνήσει η κυλίδη, αλλά θα την ξαναπάω σε λίγο για ύπνο. Αυτά. Βλέπουμε λίγο Masterchef έτσι. Είναι ανοιχτή τηλεόραση απλά και χαζεύουμε. Όχι να κάτσω να παρακολουθήσω τελείως. Και θα κάτσω να κάνω κάνα πλεξουδάκι μπας και γίνει κάτι αυτό το μαλλί τέλος πάντων. Αυτά και θα σας μιλήσω πάλι αύριο που αύριο είναι τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Επιτέλους φεύγει ο Γενάρης. Καλημέρα, καλημέρα. 31 σήμερα ο μήνας, τελευταία μέρα επιτέλους του Γενάρη. Επιτέλους να μπει Φεβρουάριος. Κάνω πρωινά. Έχω φτιάξει ήδη το πρωινό της Λιδίας. Της έχω κάνει ομελέτα και πορτοκάλι της έχω βάλει και η ομελέτα της έχει ένα τυράκι. Πάρ' το πρωινό σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και φτιάχνω και το δικό μου το πρωινό τώρα. Δεν ακούστηκε. Και φτιάχνω και το δικό μου το πρωινό τώρα. Αυτά και θα σας το δείξω. Η Λιδία ξεκίνησε ήδη με το πορτοκάλι και θα φάει και την ομελέτα της. Ο Χρήστος έφαγε πρώτος, μετά η Λιδία και τώρα που κοντεύει η Λιδία να τελειώσει το πρωινό της, έχω τελειώσει και με το δικό μου, ώστε να ξεκινήσω να τρώω. Τρώει την ομελέτα της, λοιπόν. Έκανα τα μαλλιά μου πλεξούδες, μου είπατε να τα κάνω πλεξούδες για να είναι πιο εμφανίσιμα, δηλαδή που σας είπα εγώ ότι έχω θέμα που δεν μου αρέσουν τα μαλλιά μου. Απλά δεν γίνονται ωραία, γι' αυτό δεν τα κάνω. Λέει πάλι δεν γίνονται ωραία, οπότε γι' αυτό τα αφήνω όπως να είναι και ησυχάζει το κεφάλι μου μέχρι να μακρύνουν. Όταν τα είχα παλιά, όταν τα είχα μακριά, έκανα απλά δύο πλεξούδες εδώ πέρα, κάτω από το στήθος ήταν το μαλλί μου, έκανα δύο πλεξούδες, τα αφήνα και γινόταν υπέροχες μπούκλες. Τώρα που είναι κοντά, δεν γίνονται ωραίες μπούκλες. Έκανα απλά δύο μεγάλες και τέλος.
Αλλιώς έκανα ψαροκόκαλο. Πώς την έκανα, να δεις, έτσι. Με φάει, αγάπη μου, ναι. Και παίρνα μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ και γινόταν το ψαροκόκαλο. Mm. Και όταν τα έλυνα και αυτά, γινόταν πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά. Αλλά παλιά. Ναι. Θα δούμε. Αυτά, να μακρύνουν και βλέπουμε. Λοιπόν, θα φάω το πρωινό μου. Θα σας παίρνω και σήμερα μαζί. Απλά ήθελα να συνεχίσω το βλογκάκι σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Επιτέλους, τελειώνει ο Ιανουάριος. Έχει ήλιο σήμερα. Ξέχασα να πάρω και πυρούνι. Λοιπόν, να πάρω πυρούνι και σας δείχνω και τον καιρό. Δείτε εδώ ο καιρός. Στη Ρόδο τώρα αυτά, εντάξει. Σας ζηλεύω. Σας ζηλεύω και τον καιρό που έχετε, χιόνια κτλ. Ενώ εδώ. Ναι. Αλλά κρύο κάνει, δηλαδή, εντάξει, κρυώνω τις τελευταίες μέρες και φοράω καλά το φανελάκι, είναι το κλασικό, γιατί μία ζεσταίνω, μία κρυώνω όταν θα κάνω δουλειές και όταν θα μαγειρεύω και τα λοιπά, είμαι με το φανελάκι. Αλλά όταν θα κάτσω να φάω, να κάτσω λίγο με τα μικρά και αυτά, είμαι με το κουκουλιάρικο, γιατί κρυώνω. Και εγώ, ομελέτα με δύο αυγά, τυράκι και πάριζα. Και αυτό είναι το πρωινό μου. Εδώ είμαι κι εγώ. Το μάζεψα τα μαλλιά πάνω γιατί είναι ένα χάλι. Αυτό δεν είναι μαλλί, αυτό είναι. Αυτά δεν είναι κοτσιδάκια και μπούκλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω κάνει μια φαγάρα. Μια φαγάρα. Τώρα καθόμουν λίγο στο μπαλκόνι. Και λέω, δεν σας μιλάω λιγάκι. Έχω κάνει λαχανοντολμάδες. Υπέροχους. Θα σας δείξω τώρα την κατσαρόλα. Έχουν γίνει και θα σας δείξω και σερβιτισμένους. Έχουμε βγάλει και φετούλα και ψωμάκι και είναι πεντανόστιμο, πάρα πολύ ωραίο το φαΐ. Αυτά, και επειδή μου έχει μείνει λάχανο και το είχα βάλει έτσι να βράσει όλο για να φύγουν τα φύλλα, καταλαβαίνετε. Επειδή μου έχει μείνει λάχανο, αύριο θα κάνω λαχανόριζο. Δεν ξέρω βέβαια αν θα το κάνω κοκκινιστό ή με λεμονάκι τώρα. Θα δείξει. Λοιπόν, αυτά. Πάω τώρα και εγώ σε λίγο μέσα. Θα σας δείξω και το φαγάκι μας. Ναι. Να και λαχανοντολμάδες βγήκανε τέλει και δεν τους έκανα αυτή τη φορά με την κρέμα που κάνω σαν μπεσαμέλ και απλά βάζω λεμόνι μέσα και βγαίνει μια ωραία κρέμα. Σήμερα τους έκανα αυγολέμονο, απλά αυγολέμονο και βγήκαν τέλει. Φάγαμε και λίγο λευκό τυρί δίπλα και ήταν τέλειο. Και επιτέλους, παιδιά, ήρθε η ώρα να ξαναλουστώ. Ενώ λούστηκα, θα ξαναλουστώ γιατί δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου έτσι όπως έχει βγει αυτό το πράγμα εδώ πέρα με τα κοτσιδάκια κτλ. Και αφήστε που έχει βγει το ξανθό και φαίνεται βγει έτσι τύπου ξανθές αντάβιες μέσα. Ναι, καστανό, κοκκινό, πορτοκαλί, ό,τι να είναι έχει βγάλει σε χρώματα και δεν μου αρέσει καθόλου. Και φαίνονταν τελείως χάλια, οπότε καλύτερα ίσχυε. Έφτιαξα τα μαλάκια μου. Εδώ είμαι πάλι. Φόρεσα και τις πιτζάμες μου γιατί κρυώνω. Τώρα καλύτερα, γιατί είναι που είναι αυτό το ξεβαμένο εδώ πέρα με τις μπούκλες. Πριν φαινόταν χάλια μπούκλες, αυτό το φωτ, ό,τι είχε βγει τέλος πάντων. Λοιπόν, και σκέφτομαι κάτι να αυτοπεράσω, κάποια βαφή, δεν ξέρω, κοιτάξτε πόσα ξανθά έχει βγάλει μέσα. Ή θα το αφήσω και θα κάνω υπομονή. Δεν φαίνεται και πάρα πολύ. Είναι ακόμα πιο ανοιχτό από κοντά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έβαλα και λαδάκι. Υπομονή κάνω με το μαλλί. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Θα είχα καταστρέψει. Αν είχα τώρα πολλά λεφτά να περισσεύουνε, γιατί θα κοστίσει να το έκανα αυτό. Θα κοστίσει πολλά εννοώ, όχι λίγα. Τριψήφιο αριθμό και πολλά. Θα πήγαινα να κάνω σε ένα καλό κομμωτήριο μια αλλαγή τύπου πάλι ξανθά, που αναγκαστικά θα κοβόταν το μαλλί κάπως εδώ, πιστεύω. Θα τελεποριόταν κι άλλο και έχει ήδη εδώ πέρα τα κοντά, τα οποία έχουν ψηλομακρύνει λίγο. Αυτά δεν θα κοβόντουσαν πολύ, λίγο η ψαλίδα τους ίσως αν έχει βγάλει κάτι. Και θα βάζω XT ή tapes, πώς λέγονται. Και τα XT είναι αυτά που
αυτά που τα πατάς, μπορείς μετά όταν μακρύνει η ρίζα σου να τα ξαναχρησιμοποιήσεις. Ναι. Αλλά θα χρειαζόταν κανένα, για τη μέση εδώ στη Ρόδο βασικά, είναι ακριβά σε καλό κομμωτήριο να κάνουν αυτή την αλλαγή. Και το κούρεμα θα πήγαινε κάνα 150 μόνο αυτό. Η αλλαγή 15 βαφή ξανθό κούρεμα. Αν έκανε και καμία θεραπεία θα πήγαινε στα 200. Και τα έξτε κάνουν 500 και είναι τα έξτε, γιατί θα βάλεις και αρκετές τούφες, δεν θα βάλεις λίγες. Δηλαδή με 80 τούφες εμένα το μαλλί μου δεν γεμίζει. Με 80 τούφες να γεμίσει το μισό μου το μαλλί. Θα ήθελα καμιά 120 τούφες ας πούμε. Άρα αυτό σημαίνει κανένα 600 μόνο και μόνο για extension. Άρα πάμε στα 800 μόνο και μόνο για να φτιάξει μαλλί και να είσαι άνθρωπος. Οπότε τι κάνεις, υπομονή. Γιατί τόσα δεν θα τα διαθέσω για κανένα λόγο για τρίχες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είπαμε. Λοιπόν, οπότε ναι. Σε τη μέση Ρόδου, σε κομμωτήριο, σε μαγαζί, αυτή είναι η καταστασούλα. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ανεβάσω το βίντεο σήμερα, αλλά δεν νομίζω να προλαβαίνω. Οπότε αυτό το βίντεο θα ανέβει λογικά, αν δεν ανέβει σήμερα, θα ανέβει αύριο από 1η του μήνα, από 1η Φλεβάρη. Οπότε να σας πω καλό μήνα, γιατί θα το δείτε λογικά 1η του μήνα αυτό το βίντεο. Καλό μήνα. Θα προσπαθήσω να κάνω αρκετά βιντεάκια έτσι τώρα πάλι μέσα στο Φλεβάρι, όπως κάνω πολλά και μέσα στο Γενάρη. Θα προσπαθήσω κάπως το ίδιο να είναι και μέσα στο Φλεβάρι. Και αυτά, ο καιρός τα ίδια, έχει φτιάξει λιγάκι, τίποτα, ούτε έβρεξε άλλο, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, θα σας έχω και τη μαμά, όσοι θέλετε. Δεν τελειώνει εδώ πέρα το βίντεο, όσοι θέλετε. Δείτε και το υπόλοιπο κομμάτι, είναι κανένα 6-7 λεπτά. Είναι η μαμά, με ψώνια που έχει κάνει διάφορες αγορές και τέτοια. Οπότε αν θέλετε καθίστε να το δείτε, όσοι μου τη ζητάτε και όσοι σας αρέσει να βλέπετε έτσι τα βιντεάκια της. Δείτε τη, την έχω στο τέλος του βίντεο, να τη χαρείτε. Και ναι, αυτά. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας! Παρακάτω θα δείτε τα ψώνια της μαμάς. Λοιπόν, δεν έχουν καθόλου καλή ανάλυση και φωτισμό κτλ. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ήθελε όμως η μαμά να τα βάλει και εγώ ήθελα, οπότε δείτε τα όσοι θέλετε. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς μου είστε, είστε όλοι καλά? Και εγώ προσπαθώ να είμαι καλά. Λοιπόν, σήμερα παιδιά μου έστειλα τον Κώστα και πήγε My Market και μου πήρε ψώνια. Θα σας τα δείξω. Πήρε αυτά τα λουκάνικα. Πήρε 6 λουκάνικα, 10 μπριτζόλες, τυρί, γιατί προσφορά το τυρί και τις μπριτζόλες, ξέχασα να σας το πω, 1 κιλό τυρί, φέτα, κυμά, μισό κιλό, και άλλο ένα, μισό κιλό, κυμά πάλι, είναι μισό μοσχαρίσιο, μισό χοιρινό. Εδώ έχω του γαλαξία, δεν ξέρω το βλέπετε, είναι χαρτί. Αυτή, γαλαξία. Χαρτοπετσέτες, γαλαξία. Μπισκοτάκια, ένα πακέτο. Και άλλο ένα πακέτο μπισκοτάκια. Εδώ έχουμε κουβερτούρες για να φτιάξω γλυκό. Βανίλιες, 2 βανίλιες, σακουλάκι, και το τελευταίο αυτό είναι ένα ακόμη μπισκοτάκι. Εδώ έχει αγοράσει ντομάτες, 6 ντοματούλες είναι, και 2 αγκουράκια. Εδώ έχω χαρτί τουαλέτας, μια φαρίνα, τυρί του τόστ,
ζάχαρη, στέβια, ψωμάκια, ζαμπό, άλλο ένα πακετάκι ψωμάκια, ένα γαλατάκι, δεύτερο, ένα καφέ, και άλλο ένα γαλατάκι, το τρίτο γαλατάκι αυτό, και άλλο ένα, τελευταίο γαλατάκι, ναι, 6 γαλατάκι έχει πάρει. Κι άλλο ένα τελευταίο, συγγνώμη, έκανα λίγο θόρυβο. Και τελευταίο μια κουβερτούρα. Αυτά. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ προσπαθώ να είμαι ακόμα καλά. Εσείς πώς είστε, αγάπες μου, καλά? Πάντα καλά. Λοιπόν, σήμερα πήγα για ψώνια και θα σας δείξω μερικά πραγματάκια που ψώνισα. Αυτό είναι ένα μαύρο τσάι, χύμα, μαύρο τσάι. Πήρα γαλατάκι και ένα μέλι. Α, είπε ψακούλα, παιδιά μου. Σεργέτες, δύο πακετάκια σεργέτες, καβουλάκια. Πήρα ένα πατατάκι παλαιπτολίδι και άλλο ένα πατατάκι από το λίδι. Παιδιά μου, πήρα από το My Market 14 φέτες ζαμπών. Πήρα τυρί, 14 φέτες, πάρνε και αυτά. Πήρα μια φαρίνα, πήρα σιμιγδάλι για να φτιάξω γλυκό άλλη φορά, άλλη μια φαρίνα, τη βλέπετε, και τελευταίο πήρα ένα γάλα, μία ζάχαρη και άλλο ένα γαλατάκι γαλαξίας, ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, αγάπες μου γλυκές, αυτά ήταν τα ψώνια μου, πάει και αυτή η σακουλοφυγιά μου έφυγε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, σας αγαπώ, εύχομαι να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ για τα καλά σας υπέροχα λόγια. Φιλάκια, αγάπη μου, γεια! Yeah.